Καλώς ήρθα. Καλώς ήρθα. Σε ένα ακόμα βιντεάκι μου. Από το σπιτάκι μου. Από το σπιτάκι μου, Χριστέ μου. Θεέ μου, τι πράγμα παθαίνω. Τι πράγμα παθαίνω όταν φεύγω από το σπίτι. Δεν μπορώ. Μόλις ξύπνησα. Είναι η επόμενη μέρα, χθες γύρισα. Σας έχω πάρει και ένα πλανάκι από χθες το βράδυ που γύρισα. Θα σας το βάλω σε λίγο, μετά το intro. Και μετά θα συνεχίσουμε κανονικά στη ροή της μέρας. Έβαλα τώρα τις κρεμούλες μου. Θα πάω να κάνω το καφεδάκι μου. Και σήμερα έχουμε. Να πάμε. ACS. Να ετοιμάσω κάποιες ενέργειες. Να κάνω τα λογιστικά μου που άφησα τόσες μέρες. Να ξεκινήσω διπλωματική. Να απαντήσω σε πάρα πολλά mail. Τα είπα όλα. Μπορεί και να τα είπα. Ό,τι προκύψει, τέλος πάντων, εδώ θα είμαι. Εκείνο το τρίκ επίσης που κάνουν παιδιά το βράδυ με το μπουρνούζι που βάζουν εκείνο και γίνεται μπούκλα. Ναι, ένα τέτοιο πράγμα έχει συμβεί εδώ πέρα τώρα, σαν λιοντάρι. Έκανα και το πανάκι μου χθες το βράδυ. Λοιπόν, κάνε ένα follow στο Instagram που τόσο πιστά κάνεις. Κάνε και ένα subscribe. Και να σου πω και ένα προβληματισμό μου. Την Κυριακή έβασα ένα φανταστικό καροτόψωμο. Αλήθεια σου λέω, αν το δοκιμάσεις θα πάθεις σοκ. Θέλω οπωσδήποτε να πας να το δεις, αν δεν το έχεις δει. Γιατί την Κυριακή όντως σε παραφόρτωσα με πολλή πληροφορία. Είμαι στο event, το καροτόψωμο, τα κουστούμια μου, εγώ, αυτός, εκείνη. Οπότε πήγαινε να το δεις, αν δεν το έχεις δει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με intro. Και μετά, πολύ χαρούμενη για αυτά η ώρα το πρωί. Καμπάνα, πλυντήριο, να ξέρετε. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τη λήψη από χθες το βράδυ και μετά να συνεχίσουμε. Λήψη. Το vlog θα συνεχιστεί όμως αύριο, μόλις γύρισα από Αθήνα, είναι αργά και ολόκληρη. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα, θα σας τα πω όλα αύριο αναλυτικά για να δείτε ότι τίποτα δεν είναι όσο όμορφο φαίνεται τελικά. Με περιμένει μια βαλίτσα γεμάτη, να ετοιμάσω. Να ετοιμάσω ό,τι να είναι. Να την αδειάσω, να τα πλύνω, να τα κάνω και μετά να ξεκουραστώ. Τώρα θα σας δείξω εδώ μερικά πραγματάκια βέβαια που μου δώσανε και τα παιδιά εκεί. Ήταν υπέροχα, υπέροχα. Το event ήταν φανταστικό. Μπήκατε πάρα πολλά άτομα. Το έζησε ρε παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ. Τι άλλο. Αυτά σε γενικές γραμμές. Είδα λίγο Αθήνα, λίγο μόνο, αλλά είδα. Και πέρασα ωραία σε γενικές γραμμές. Αν δεν ήταν η υγεία μου το πρόβλημα ως συνήθως. Οπότε θα σας τα πω αυτά αύριο. Θέλω λίγο να ανοίξω το gift bag που μου έδωσε η ISEC ως δωράκι. Πάμε τώρα να το δούμε μαζί βασικά. Και μετά θα αρχίσω τα πλυντηριάκια μου. Το τι ευχαρίστηση νιώθω που βλέπω την κουζίνα μου, τις κάψουλές μου, όλα τα πραγματάκια μου. Δεν μπορείς να με πάρεις από το σπίτι μου εμένα και πολύ. Δεν μπορείς. Βασικά από τη Θεσσαλονίκη μου, να το πούμε καλύτερα. Λοιπόν, είδα μία κούπα. Που μου βάλανε. Τι άλλο μου βάλανε. Στυλό οικολογικούς. Επειδή παρουσίαζαμε τέτοια, Κατερινάκι μου, δεν μπορούμε να σε ευχαριστήσουμε αρκετά. Είσαι απλά υπέροχη να το θυμάσαι. Isaac Greece. Ευχαριστώ. Όπα, σοκολατάκια. Τετράδιο. Καλά, εγώ με τετράδια και κούπες, άλλο τίποτα. Έλα ρε, τι καλά. Τέλεια. Ωραία, εδώ, υποχρεώσεις. Καλαμάκια, οικολογικά καλαμάκια. Έλα ρε, τι τρελάρα, δείτε λίγο, ξέρει ότι τρελάνε με για τέτοιο, ότι πεθαίνω, ότι πεθαίνω απλά. Έλα ρε, γλυκούλα, και εδώ το βουρτσές, οικολογικές.
καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δεν ξέρω να βλέπουν, λογικά δεν μας βλέπουν. Αλλά αυτά. Αχ, παιδιά, δεν θέλω καθόλου να κάνω την βαλίτσα μου. Επίσης, αύριο το πρωί που θα ξυπνήσουμε, ή να σας τα πω τώρα. Ναι. Στην Αθήνα που πήγα λοιπόν, τα μαγαζιά ήταν ανοιχτά. Οπότε πρόλαβα και μπήκα μία φορά. Ναι, στο Ζάρα. Και στην Πέσκα. Λοιπόν, με ρωτήσατε πάρα πολύ για τα ρούχα της εκδήλωσης, δηλαδή τα μηνύματα ήταν, τι να σας πω. Δεν ήθελα να απαντήσω ένα-ένα, οπότε λέω το συνολάκι αυτό, το κουστούμι, το βρήκα στον Μπέρσκα. Και τη φούστα με το τοπάκι, η φούστα είναι καινούργια από το Ζάρα. Το τοπάκι είναι πάρα πολύ παλιό, το έχετε ξαναδεί σε ένα βίντεο. Αυτά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη μας έχουν από αύριο με click away. Α! Καλή κι άλλο! Πού ζω! Εδώ σημείωμα προσωπικό, δεν το διαβάζω τώρα. Ρε κονιέ, είναι τι ωραίο! Ναι, αν δεν κουνιόταν κιόλας. Ρε παιδί μου, πόσο ωραία αίσθηση του σπιτιού, του γύρισα σπίτι μου. Λοιπόν, μόλις είχα το μπάνιο, το άγχος δεν με πήγε πολύ. Εδώ βλέπουμε πάλι έχω αρχίσει. Εντάξει, δεν πέρασε πολύ ανώθυνα στην Αθήνα. Αγχώθηκα πολύ, αλήθεια είναι. Αλλά όλα θα πάνε καλύτερα από εδώ και πέρα. Αύριο θα ξυπνήσω. Θα σας αφήσω και λίγο ήσυχο στο Instagram, γιατί σπάμαρα πολύ το σουκού. Πάλι ζωμάρι αυτή. Ωραία. Τώρα θα πάω για ύπνο. Για ύπνο. Θα ξαπλώσω λίγο, θα χαζέψω το κινητό και μετά θα πάω για ύπνο. Γιατί αύριο με περιμένει, όπως είπα, πολύ πολύ δουλειά. Αλλά τώρα μόνο που μοσχοβολάω, δεν με νοιάζει τίποτα ένα πράγμα, τίποτα όμως. Έβαλα και ένα πλυντήριο. Τα υπόλοιπα δύο αύριο, μην ταράξω και όλη την πολυκατοικία. Αυτά, οπότε το κανονικό vlog έτσι ξεκινάει αύριο. Αυτό που κάνω πάντα είναι μεταξύ όταν πηγαίνω ταξίδια είναι να καθαρίσω το σπίτι πριν φύγω. Για να είναι καθαρό, να γυρίζω. Και αυτή τη φορά είχα κάνει και την εξής μαγιά. Είχα αγοράσει και κλειστό γάλα, γιατί ξέρω ότι η πρώτη μέρα δεν πρόκειται να κατέβαινα κάτω να αγοράσω γάλα. Αλλά θα ήθελα να πιω τον καφέ μου. Τώρα είναι η στιγμή που κάθομαι και βγάζω πάντα τη φωτογραφία μου το πρωί, που με έχετε φάει πως κάνω αυτά τα motivational στιχάκια στο Instagram και να τα συνεχίσω και να τα βάλω σε highlight. Οπότε το συνέχισε ρε παιδιά, αφού σας άρεσε. Εδώ τα κάνω στο Canvas. Είναι μια εφαρμογή, ζωγραφίζεις, γράφεις, βάζεις φωτογραφίες, όπως θες τα κάνεις. Τα κάνω συνήθως κάθε πρωί για την ίδια ημέρα. Μόνο στην Αθήνα τα είχα προετοιμάσει όλα για να έχουμε κάθε πρωί quote. Οπότε τώρα θα τα ανεβάσω στο Instagram. Λοιπόν, έχω ετοιμαστεί. Είναι ρε παιδιά ακόμα πολύ νωρίς. Έχω ετοιμαστεί. Μην με ρωτήσετε από πού είναι αυτό. Είναι πάρα πάρα πολύ παλιό. Και αγαπημένο όμως. Το έχω ακόμα. Για να σκεφτώ. Πες να το έχω ακόμα από τη Γερμανία. Αλήθεια. Λοιπόν, θα πάω σε όλες τις ταχυδρομικές να πάρω όλα τα πακέτα. Θα τα επιστρέψω. Θα σας δείξω εννοείται τι έλαβα. Ούτε εγώ ξέρω. Θα πάω στο σούπερ μάρκετ. Το ψυγείο μου είναι άδειο. Και θα επιστρέψω. Κάμερα δεν θα πάρω μαζί. Επίσης, εδώ να πω ότι μου στείλανε κάποιες κοπέλες μηνύματα. Κάνε vlog στην Αθήνα να δούμε. Παιδιά, ούτε εγώ είδα πολύ Αθήνα. Και εκτός αυτό, ήταν μια εβδομάδα πέρα από το ότι πήγα για δουλειά. Ξέρεις, είναι αυτό το. Μια εβδομάδα να μην την ανοίξω την κάμερα. Και γιατί φοβόμουν πάρα πολύ. Φοβάμαι πάρα πολύ στον δρόμο με την κάμερα, το κινητό, όλα. Είναι όλα αξίες και. Σε φοβίζει λίγο όλο αυτό. Και λέω θα τους τα πω ρε παιδιά μαζεμένα, πώς πήγε στο event κλπ. Οπότε μετά θα έρθουμε να τα πούμε. Έκανα λίγο δουλειά στον υπολογιστή, πολύ λίγο.
Θα συνεχίσω μετά γιατί με αγχώνει αυτό με τα πακέτα. Μου στέλνουν άλλη μέρα μηνύματα, το δέμα σας είναι εκεί λέει, το δέμα σας είναι αλλού. Οπότε πάω να το πάρω. Λοιπόν, γύρισα. Ρε παιδιά, μόνο τα δικά μου μαλλιά στον αέρα γίνονται σαν μακαρονάκια λαδωμένα. Τώρα το χτένισα προφανώς, αλλά λίγο αέρα να έχει κατευθείαν. Λοιπόν, ήρθα από την πρώτη δόση, μετά από το σούπερ μάρκετ. Δεν ήρθαν τελικά όλα τα πακέτα μου, απλά μου στέλνανε πάρα πολλά μηνύματα, ειδοποιήσεις κλπ. Για να πάω να το πάρω, οπότε νομίζω ότι ήταν και πάρα πολλά. Προς το παρόν είναι 3 και έχω άλλα 2. Επίσης, δεν σας το έχω πει ποτέ, αλλά γενικά για να αγοράσω κάτι, είτε είναι καλό, είτε είναι οικονομικό, είτε είναι ακριβό, τέλος πάντων, το σκέφτομαι αρκετά, πάντα. Τώρα, το κουστούμι π.χ. που αγόρασα ήξερα ότι το χρειάζομαι. Είχα λόγο. Τη φούστα ήξερα ότι όλο το καλοκαίρι θα τελειώσω αν πάω σε κανένα νησάκι έτσι με χαμηλό σανδάλι. Καιρό τώρα λοιπόν ήθελα ένα sneaker ωραίο. Ναι, μεν έχω αυτά τα λευκά που ξέρετε, τα ταμάρις που με ρωτώθηκε συχνά, αλλά είναι εξαντλημένα. Ήθελα όμως ένα ακόμα ωραίο. Είχα βάλει στο μάτι κάτι Nike, τελικά δεν μ' άρεσαν, τα επέστρεψα. Και τώρα έχω βάλει στο μάτι, είχα βάλει στο μάτι κάτι Adidas εδώ και αρκετό καιρό και ήταν πάντα sold out, πάντα. Ακόμα και Γερμανία σκέφτηκα, από Γερμανία σκέφτηκα να πάρει κιλό και τα έβγαλαν για 2 μέρες και λέω εντάξει τώρα θα τα πάρεις. Και τα περιμένω πώς και πώς. Πιο πολύ το είπα, τι έγινε εδώ πέρα. Πιο πολύ το λέω γιατί είναι καλό να χωράζουμε πράγματα, αλλά είναι καλό και να σκεφτόμαστε αν τα χρειαζόμαστε. Εγώ ας πούμε δεν έχω 25.000 sneakers, έχω πραγματικά αυτή τη στιγμή που φοράω 1, 2, 2 με 3, το τρίτο και θα πάρω και ένα τέταρτο το οποίο όμως θα γίνει το καθημερινό μου. Πρέπει να σκεφτόμαστε λοιπόν και να μην καταναλώνουμε τα πάντα έτσι αβέρτα. Λοιπόν, είχα παραγγείλει κάτι μπάρες πριν λίγο καιρό από το εξωτερικό γιατί βοηθάνε στα ορμονικά. Θα γίνει ένα βίντεο γενικά για τα ορμονικά, άσχετο τώρα. Το σκέφτομαι καιρό και με ρωτήσατε κιόλας τι έγινε με την περίοδο κλπ. Θέλω λίγο να σας μιλήσω, να σας πω 2-3 πράγματα. Μεταξύ τώρα στην Αθήνα έχασα 2,5 κιλά από το στρες, από το άγχος. Δεν πέρασε και πολύ καλά. Θα σας τα πω αυτά μετά λίγο τι έγινε. Και τώρα λίγο θα προβληματιστεί γιατί τόσο καιρό δεν είχε συμβεί αυτό. Λοιπόν, κάτσε να δω τώρα τι έχει εδώ μέσα. Ρε, τι ωραία που είναι συσκευασμένο. Έχει και γραμματάκι. Αυτές είναι οι παρούλες, θα τις δοκιμάσω μετά. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα δεματάκι από Estée Lauder. Νομίζω ξέρω τι είναι, είναι το νέο άρωμα που μου στείλανε. Αχ. Γενικά μία ψήφο στο τελευταίο διάστημα με τα αρώματα έχω. Μ' αρέσει, εγώ φοράω στάτερ ένα μπούλγαρι. Εδώ και αρκετό καιρό. Αλλά κάνω εναλλαγές γιατί η Estée Lauder συχνά έχει έτσι το ανάλαφρο το αρωματάκι που χρειάζεσαι ειδικά αυτόν τον καιρό. Έλα αγάπη μου, άνοιξε. Επίσης, για να φέρω το δέμα της Αρίστη μέχρι το σπίτι, είδα και έπαθα γιατί ήταν μακριά η συγκεκριμένη ταχυδρομική. Αλλά ευτυχώς ήρθε γιατί το χρειαζό... Αχ, τι ωραίο χρώμα. Estée Lauder Magnolia. Για να δούμε. Αυτό που σας είπα. Η Estée Lauder γενικά αυτό το διάστημα και το πρόγραμμα που μου είχε στείλει φρεσκαδούρα. Άνοιξη. Λοιπόν, εννοείται ότι μετά εδώ θα καθαρίσω τα πάντα. Άι, επιτέλους. Επιτέλους. Λοιπόν, θα κάτσω λίγο να κάνω κάποια τηλέφωνα και μετά θα πάω στο σούπερ μάρκετ και θα σας δείξω και τι πήρα από το σούπερ μάρκετ, λογικά, τι έπαθε η φωνή μου. Γιατί πάντα μου το ζητάτε. Έχω επιστρέψει, πήγα λίγο στο σούπερ μάρκετ. Δεν είχα τελικά πολύ όρεξη. Ενώ ήθελα σήμερα να κάνω γκράντε ψώνια. Δεν είχα καμία όρεξη. Και πήρα απλά 2-3 πραγματάκια, γιατί μάλλον θα παραγγείλω κι όλο σήμερα. Είναι αυτό που έχεις γυρίσει από ταξίδι, κοιμάσαι στο σπίτι σου μια χαρά, ξυπνάς και νομίζεις ότι όλα είναι τέλεια, αλλά σου έρχεται ξανά η κούραση. Ξύπνησα και πολύ νωρίς και τώρα έχω πέσει λίγο. Λοιπόν, πήρα αυτά που μου τελείωσαν στην Αθήνα, που ξεβάφουμε. Πήρα μια συσκευασία μάσκες. Καλά που κοφρέτες. Μετά θα πάμε και μέσα να σας κάνω ένα real talk για να δείτε πώς συνδέονται αυτές οι καλαμπουκοφρέτες με την Αθήνα.
και την πέρασα. Μετά βρήκα ένα καινούργιο γιαούρτι, γιατί έχω αρχίσει να κόβω λίγο κάποια πράγματα που έχουν λακτόζι. Επίσης αύριο έχω ένα πολύ σημαντικό ραντεβού, θα σας πάρω μαζί. Όχι μάλλον μέσα, αλλά αύριο έχω ραντεβού σε έναν γαστροεντερολόγο και αν είναι καλός θα το δούμε μαζί. Αλλά έχω απελπιστεί τόσο πολύ πια που θα προσπαθήσω ακόμα μια φορά. Λοιπόν, πήρα αυτό. Τρέχει στο 1,5% χωρίς λακτόζι. Το 1,5% μου φαίνεται πολύ λίγο, αλλά οκ. Μπανάνες. Γαλοπούλα καρπιστή τράκες γεύσης. Φίνα. Ένα μάγκο. Και αγαπημένες μου τσίχλες. Και τώρα πήρα από ένα παντοπολείο μανάβικο τύπου. Αυτή είναι. Είχα πάρει μάγκο. Έχει μάγκο μέσα. Γενικά ξεχνάω, να ξέρετε. Στα φύλλα. Μ' αρέσουν αυτά τη γειτονιά πολύ. Βανίλιες, τις κίτρινες. Και φραουλίτσες. Που να είχα και όρεξη δηλαδή. Και τώρα από αυτό το παντοπολείο, δείτε τι άλλο πήρα. Πήρα και μουστάρδα σε σκόνη, σε φαγητά, σε πράγματα στο φούρνο κλπ. Νομίζω βγαίνει πάρα πολύ ωραίο. Και ένα μπαχαρικό για κοτόπουλο. Για να τα βάλω μέσα θα δείτε πού βασικά. Και τι άλλο. Τι ήθελα τόσο καιρό, παπαρουνόσπορο. Θέλω να βάλω στα pizza balls από πάνω. Την επόμενη φορά, τη σουσάμι. Οπότε πήρα αυτό και εννοούσα ότι θέλω να βάλω σε αυτά εδώ μέσα, να τα γεμίσω λίγο. Και γιατί μου λείπουν μπαχαρικά περισσότερα. Εδώ τι έβαλα. Ναι, αυτό είναι το baking powder. Το βάλα σε τέτοιο, να μην ταλαιπωρούμε κάθε φορά με τα σακουλάκια. Αυτή είναι πάπρικα. Και τώρα εδώ θα βάλω τα υπόλοιπα. Λοιπόν, σε αυτό το καναλάκι νομίζω δεν με έχετε δει ποτέ να σιδερώνω. Η αλήθεια είναι πως αγοράζω και ρούχα που είναι ψιλοεύκολα στο λύσιμο, στο σίδερο, σε όλα για να μην σιδερώνω. Δηλαδή, αν μου τύχει ποτέ κανένας, αν μου τύχει κανένα ρούχο με πολύ σίδερο, δεν περνάω καλά. Τώρα, επειδή έβαλα όλα τα ρούχα της Αθήνας για πλύσιμο, τα πάντα όλα, και είχε μέσα από καμισάκι, το κουστούμι, τα ρούχα γενικά που μου αρέσουν πολύ, θα τα κάνω τώρα, για να τελειώνει. Το αγαπώ αυτό το σίδερο γενικά. Λοιπόν, πιο πολύ όμως σας έφερα εδώ πέρα, γιατί. Γιατί ήθελα να σας πω λίγο για Αθήνα. Ας πούμε πρώτα ευχάριστα. Ήταν πάρα πολύ όμορφα και επειδή δεν είχα ξανακάνει παρουσίαση και πίστευα ότι φυσικά όπως σε όλα τα πράγματα δεν το έχω, δεν θα πάω καλά, θα αγχωθώ πολύ. Ναι, όντως αγχώθηκα πολύ. Την πρώτη μέρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο εσωτερικά να το διαχειριστώ. Όμως πήγε πάρα πολύ καλά και επειδή μπορούσα και είχα την δυνατότητα να διαβάσω και το feedback από εσάς, όσα διάβασα πραγματικά ήταν φανταστικά. Σας ευχαριστώ πολύ αν κάποιοι από εσάς που βλέπετε εδώ πέρα τώρα το βίντεο μας ήσασταν και εκεί στο event. Και θέλω να σας πω ότι έμαθα πάρα πολλά, γιατί και εγώ τους άκουγα τους ομιλητές. Ειδικά ο κύριος Κίνσβερος και ο κύριος Καλογεράκης σε μένα με γέμισαν ελπίδα. Ένιωσα ένα άλλο θάρρος εκείνες τις μέρες. Σήμερα νιώθω μία έντονη κούραση, ενώ κοιμήθηκα χθες σε σχέση με το ότι πέρασα στην Αθήνα από άποψή μου. Αλλά ξέρετε, είναι μάλλον αυτό που δεν τον έχεις αναπληρώσει ακόμα τον ύπνο τελικά, που έχασες. Τέλος πάντων, ας μπω εγώ τώρα στο θέμα μου. Στην Αθήνα και μάλλον σε όποια Αθήνα πια πήγαινα, είχα πάλι το εξής θέμα. Το τελευταίο μήνα περίπου τόσο, ταλαιπωρούμε αρκετά έντονα με το έντερο. Σας το είχα πει και στο βίντεο που είχα κάνει για τη σπαστική κολίτιδα συγκεκριμένα πριν λίγο καιρό. Αλλά βλέπω ότι επηρεάζεται πάρα πολύ από το ψυχικό κομμάτι και δεν το λέω καθόλου για να το πω. Ταλαιπωρούμε σε σημείο, δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να εξηγήσω γιατί πω αν μιλάμε. Δηλαδή εκείνες τις μέρες μου έστειλε και η μαμά μου. Και πραγματικά δεν έλεγα, δεν μπορούσα να της πω μαμά πεθαίνω. Δεν μπορεί κανένας να το νιώσει αν δεν έχει εκείνη την κοιλιά εκείνη τη στιγμή. Από κολικούς μέχρι πίσω στην πλάτη πιάνει ένα πράγμα, πιάνει και στο μάχη.
Χάλια. Λοιπόν, εγώ πιέστηκα λίγο στην Αθήνα από άποψη χώρου. Χωροταξικά πιέστηκα. Μου είναι λίγο δύσκολο και να είμαι με κόσμο, να... Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό που αισθάνομαι. Να είμαι με κόσμο, να κοιμάμαι με κόσμο. Δεν μου ήταν ποτέ πάρα πολύ εύκολο. Αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια και με την αρρώστια και με όλα έχει απογίνει το πράγμα. Οπότε ή πρέπει να πιστεύω πάρα πολύ κάποιον και να νιώθω άνετα, να μου έχει δημιουργήσει αυτή την ασφάλεια. Ή δεν ξέρω τι γίνεται αυτό το θέμα. Προφανώς μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πάω τουαλέτα, οπότε. Και δεν έτρωγα και πολύ. Η αλήθεια είναι εκεί. Οπότε λίγο δεν πήγε καλά αυτό. Το πρώτο τριήμερο, δεν είδα και πολύ Αθήνα, απλά πονούσα, ήμουν στο κρεβάτι και ευτυχώς δεν ήταν εκείνες οι μέρες που έπρεπε να είναι η πρόβληση για το event, να είναι κάτι άλλο τέλος πάντων. Να σου πω αυτό το που κάνω, το σιδερώνω μια ώρα τώρα. Μέχρι γι' αυτό δεν σιδερώνω, γιατί με ψυχαναγκαστική γι' αυτό. Όχι, εντάξει, θα προσπαθήσω. Αυτό, οπότε δεν πήγε καλά αυτό καθόλου. Ας μην κουμνώνω σε πολλές λεπτομέρειες, δεν υπάρχει λόγος και πολύ σας το λέω για να καταλάβετε ότι πίσω από αυτό το χαμόγελο που μπορεί να έχω πολλές φορές, είτε ήταν στην παρουσίαση είτε μη, μπορεί 10 λεπτά πριν να έστελνα στη μαμά μου μήνυμα ότι μαμά τώρα, ας πούμε, πεθαίνω, αλήθεια, αργοπεθαίνω. Μετά, με κατέβαλε πάρα πολύ το άγχος στην παρουσίαση. Χωρίς, δεν μπορώ να καταλάβω και δεν τα λέω ούτε για αυτολύπηση πραγματικά. Βγάλε το αυτό το μυαλό σου, ότι πάλι μπορεί να γκρινιάζει. Δεν γκρινιάζω καθόλου. Ίσα-ίσα από αυτά τα πράγματα παίρνω δύναμη. Γιατί πάρα πολλές κοπέλες μου στέλνετε και ότι έχετε κρίση πανικού και τέτοια. Θέλω να σας πω ότι στο διάλειμμα, και αυτό δεν το ξέρει κανένα στην παρουσίαση, στο διάλειμμα του event της Κυριακής, πήγα στο μπάνιο και ήταν εδώ. Από το άγχος. Κανένας δεν κατάλαβε τίποτα και αυτό είναι ok. Είμαι πολύ ok με αυτό, έτσι πρέπει να είναι. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε κάποιος λόγος να κάνουμε το, ούτε προκάλεσα εννοείται ποτέ κάτι τέτοιο, ήταν αυτό το που νιώθεις ότι όλα βγαίνουνε, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ήταν σίγουρα από υπερένταση, ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ τις μέρες και ψυχικά. Ήταν την πρώτη φορά που ήθελα τόσο πολύ να γυρίσω. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά. Τώρα, επειδή μου στέλνετε και πάρα πολλές κοπέλες, πότε θα μας πεις λίγο τι έγινε με την περίοδο, τι έγινε με το ορμονικό, αν παίρνεις χάπια και τέτοια. Όλα θα σας τα πω, θα κάνω ένα βίντεο μόνο για αυτό, γιατί το άλλο έχει πολύ καιρό που το κάναμε. Τότε ήταν Δεκέμβριος, είχα πάρει τα χάπια από τον γιατρό για να μου έρθει και μου είχαν έρθει λίγες σταγόνες. Οπότε θα σας βάλω λίγο στα πράγματα τι έχει γίνει το τελευταίο τετράμινο, γιατί υπάρχει έτσι, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να πω. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα μου ξανά. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα. Μαζί με το απόσπασμα που είδατε βασικά που γύρισα από την Ασία τον Τρίτη. Παιδιά, χθες το βράδυ δεν μπόρεσα να γυρίσω κάτι άλλο. Πήγα μία βόλτα στο Σέιχ Σου. Πήγα λοιπόν μία βόλτα στο Σέιχ Σου και μετά το βράδυ γύρισα πολύ αργά. Ήμουνα ήδη πολύ κυπιασμένη από τη βόλτα και από τις προηγούμενες μέρες. Το καταλαβαίνω δηλαδή και στον ύπνο που κάνω και στο σώμα μου, στην αντοχή, κόβει τη φωνή μου, ότι είμαι λίγο ταλαιπωρημένη από Αθήνα. Αλλά δεν πειράζει. Τώρα πίνω καφέ. Χθες έβαλα αγγελία το γραφιάκι μου, το οποίο με ρωτήσετε πάρα πολύ γιατί το πουλάω. Θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή στο σπίτι έχω και το τραπέζι της κουζίνας που κάθε μέρα ξυπνάω και δουλεύω, έχω τον υπολογιστή μου κλπ. Οπότε το κάνω και εκεί, αλλά και γιατί έχω βρει ένα τραπέζι στο IKEA το οποίο είναι πιο λεπτό, είναι γυάλινο ακριβώς όπως το φαντάστηκα και χωράει μέσα στο δωμάτιο. Σε λίγο καιρό που θα ξαναέρθει ο αδερφός μου στο μάτι, θα είναι ναι μένει στο δωμάτιό του, αλλά νιώθω ότι θέλω να δουλεύω και λίγο στο δωμάτιό μου και νιώθω ότι το σημαντικότερο βασικά πρέπει να μπει εδώ ένα έπιπλο ώστε να κρεμάσω τα ρούχα μου. Δεν χωράω μέσα. Όσο δεν είχαμε το σταμάτι και είχα μέσα το δωμάτιο του Λάπα, μπορούσε να βάλεις ό,τι ήθελες να κρεμάσεις, οπότε ήμουν και εγώ πολύ καλά, τα κρεμούσα όλα και ήμουν σούπερ. Τώρα λίγο έχει αρχίσει να στενεύει το πράγμα. Δεν είναι ο χώρος που ονειρεύτηκα να είμαι προφανώς αυτό το σπίτι έτσι όπως το έχουμε κάνει πλέον και συζώ.
Αλλά εντάξει. Υπάρχουν χειρότερα νομίζω. Μάζεψα λίγο τα μαλλιά μου, δεν άντεχα. Ναι, έλεγα υπάρχουν χειρότερα νομίζω από αυτή τη συγκατοίκηση. Όλα καλά. Θα βρούμε τρόπους. Και εδώ μπροστά λέω να πάρω μια ντουλάπα λίγο πιο λεπτή, όχι τις κανονικές, γιατί θα αλλάξει όλος ο χώρος και θα φανεί σαν να είναι δωμάτιο κανονικό, ενώ είναι σαλόνι, θα γίνει πιο όμορφο. Μην μου πείτε κι εσείς πάρε ντουλάπα με καθρέφτες. Όχι, δεν θα πάρω ντουλάπα με καθρέφτες. Φτάνει με τους καθρέφτες. Γιατί και μια φίλη μου που χαίρεται και το έπαιγε το χώρο είπε αυτό και η μαμά μου. Εντάξει, είναι το κλασικό να πάρεις με καθρέφτες, θα πάρει, δεν θέλω παιδιά. Ευελπιστώ κάποια μέρα να έρθει και αυτός να μου βάλει την πλευρά τη μία που είναι λατωματική και ψάχνω άνθρωπο. Όλα μαζί. Ψάχνω άνθρωπο να έρθει να μου βάψει όλες τις πόρτες άσπρες. Το αποφάσισα. Θα ανοίξει πάρα πολύ ο χώρος. Αυτό το ξύλο είναι το παλιακό το ξύλο που δεν μου αρέσει. Ναι, είναι ποιοτικό, αλλά δεν μου αρέσει. Λοιπόν, υπάρχει μια υπερένταση όπως βλέπετε για πρωί. Έχω σήμερα ένα σημαντικό ραντεβού, σας το είπα χθες στον γαστρεντερολόγο. Φλέρταρα το πρωί με την ιδέα να το ακυρώσω. Κακό, πολύ κακό. Αλλά εντάξει, θα το ακυρώσω και θα πάω. Φοβάμαι λίγο. Μπορώ να πάω να πάρω και λουλουδάκια και ναι, και θα πάρω ξανά αυτά τα σοκολατάκια που σας είχα δείξει την προηγούμενη φορά στο βίντεο και σκέφτηκα σήμερα τι βίντεο θα ανεβάσω την Κυριακή, γιατί τα είχα έτοιμα της επόμενης, το ένα βασικά, γιατί το ένα από αυτά δεν το έχω γυρίσει, θα είναι πριν τα γιατλιά μου, έτσι ένας μίνι απολογισμός. Αλλά την Κυριακή σκέφτομαι να ανεβάσω κάτι που μου ζητάτε αρκετό καιρό. Όχι ακριβώς σε αυτόν τον τρόπο, αλλά βλέπω ότι αναγκάζομαι να το κάνω και λόγω του περιγυρού μου. Γενικά, πώς είναι να ζεις με μια διατροφική διαταραχή. Δηλαδή, όλο το κομμάτι εκ των έσω. Τι συμβαίνει μέσα στο κεφάλι. Τι πλήση εγκεφάλου είναι αυτό. Αυτό σκέφτομαι να κάνω την Κυριακή και νομίζω ότι θα ενδιαφέρει πολλές από εσάς και πολλούς από εσάς. Οπότε θα το κάνω. Λοιπόν. Αυτό, τώρα θα κάτσω στον υπολογιστή μου, εδώ είναι. Θα πάω βασικά στο γραφείο εκεί. Θα πιω λίγο το καφέ μου, δεν πεινάω ακόμα. Και εννοείται ότι δεν έχω ξεχάσει το κλειδί με τα αρμονικά, θα το κάνω αυτό. Σας φιλώ. Λοιπόν, αποφάσισα κάτι τελευταία στιγμή. Ελπίζω να μην με κράξετε. Έβαλα όλα τα πλάνα στο edit, στο πρόγραμμα που κάνω edit. Και είναι ήδη, παιδιά, στα 27 λεπτά. Πώς το καταφέρνω πάντα αυτό, πάντα όμως. Και είστε και μερικοί που μου γράφετε, Κατερίνα, δεν ήταν 30 λεπτά, την άλλη φορά δεν είναι 30. Λοιπόν, οπότε είπα, τι θα κάνουμε. Τις εξελίξεις με τον γιατρό θα τις βρείτε στο επόμενο vlog, γιατί εγώ τώρα θα ετοιμαστώ να πάω στο γιατρό. Δεν θέλω να χώσω τον γιατρό σε ένα δίλεπτο, γιατί και μετά είναι πολύ μεγάλο βίντεο για το κανάλι, είναι λογικό. Οπότε ελπίζω να δείξετε κατανόηση σε αυτό. Θα το κλείσω εδώ πέρα λοιπόν το vlog, εδώ παντοβλάρα. Σιδεράκι. Θα το κλείσω εδώ το vlog. Θα σας αποχαιρετήσω. Θα πάω τώρα να ετοιμαστώ. Θα πάω στο γιατρό και θα τραβάω μετά τις εξελίξεις ώστε να μπουν στο επόμενο vlog. Συμφωνείτε? Συμφωνείτε. Μπράβο παιδιά μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Οπότε στο επόμενο vlog, δύο μέρες πριν τα γενέθλιά μου, 21, ναι, θα ανεβάσω το vlog και θα μάθετε τι είναι στο γιατρό. Αυτά. Κάντε ένα follow στο Instagram, κάντε ένα subscribe. Πάμε να τα πούμε και στο Instagram, γιατί έχω αρκετό καιρό να κάνω και Q&A, θα το προσπαθήσω λογικά αυτή την εβδομάδα. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για όλα αυτά τα... για όλη αυτή την αγάπη τόσο καιρό, εδώ, παρέτσα. Ελπίζω να σας άρεσε το vlog, να πήρατε κάτι ακόμα και θα τα πούμε στο βίντεο της Κυριακής. Πολλά πολλά φιλιά!